Το εγώ είναι η καταστροφή μας, όλων. Και εκείνο που πιστεύουν και εκείνο που δεν πιστεύουν. Είναι τρομακτικό. Εγώ και τι είσαι εσύ και τι είναι ο άλλος. Εγώ και εγώ και πάμε όλοι κατά βαρβάρο. Δεν ξέρω, Μαρία μου, και Άγνη, πώς τα βλέπετε εσείς. Αν είστε και κοντά στο Θεό να ρωτάμε και αυτό, γιατί πρώτα αυτό πρέπει να ρωτάμε. Αν είναι κανείς κοντά στο Θεό. Μεγάλη κουβέντα, γέροντα, δύσκολα. Προσπαθούμε όσο περνάει από τις δυνάμεις μας, με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες μας, με τα λάθη μας. Εάν δεν μάθουμε τις δύο αρετές να ζούμε την αγάπη και την ταπείνωση, δεν είναι δυνατό ποτέ να είμαστε χριστιανοί. Αν δεν αγαπάμε πρώτα το Θεό μας, και όταν αγαπάει κανείς το Θεό, τότε αγαπάει και όλο τον κόσμο. Δεν αγαπάμε το Θεό όπως θέλει ο Θεός. Όποτε έχουμε ανάγκη, μας έρθει κάποια δυσκολία, Θεέ μου, κάνω και κανένα σταυρό, ο περισσότερο είναι κοροϊδία παρά σταυρός, και από εκεί και πέρα χαίρε. Άμα στη και άλλη ανάγκη, τότε. Όχι, ψυχή μου, δεν είναι έτσι. Θα θυσιαστούμε στη ζωή αυτή. Ήρθαμε να αγωνιστούμε και όχι να καλοπεράσουμε. Όσο καλοπέρασε ο Χριστός μας, άλλο τόσο θα καλοπεράσουν και αυτοί οι λεγόμενοι χριστιανοί. Και πολύ τα χάλια τα δικά μας, γιατί από εμάς εξαρτάται και η δική σας η ζωή. Το παράδειγμα το δικό μας γίνεται προς μίμηση με εσάς. Είτε καλό είναι, είτε κακό. Και αυτό δυστυχώς αυτή την περίοδο εδώ βρισκόμαστε. Εμείς έχουμε γίνει κακοί και εσείς όλοι οι χριστιανοί λεγόμενοι δαίμονες, αφού γίναμε εμείς κακοί. Άγιος ο κληρικός, δίκαιος ο χριστιανός. Δίκαιος ο κληρικός, καλός ο χριστιανός. Καλός ο κληρικός, κακός ο χριστιανός. Κακός ο κληρικός, το είπαμε προηγουμένως. Αυτή η κατάσταση. Δεν είμαστε. Αν δεν πέσουμε γονατιστή και να παρακαλούμε και με δάκρυα, γιατί η προσευχή των δακρύων, ακούτε τι λένε στους πατέρες, στους μεγάλους, στους ερημίτες, «Τες των δακρύων σου ροές της ερήμου του άγωνον εγεώργησας». Έτσι και εμείς τώρα, είναι η εποχή αυτή που με δάκρυα να προσευχόμαστε και να παρακαλούμε τον πατέρα μας, πρώτα να μας αξιώσει στη Βασιλεία Του και κατόπιν να μας δώσει και το έλεος Του. Είναι φοβερή η κατάσταση. Αρχιερείς, να είναι μασόνι και να μην μιλάει κανένας, μα κανένας, καμιά αντίδραση. Δεν ξέρω αν γίνεται και δεν την έχω υπόψη μου. Αλλά αυτό είναι φοβερό πράγμα. Η μασονία είναι καταδικασμένη από το 1933, θυμάμαι, η Σύνοδος Έδωσης της Ελλάδας την καταδίκασε ως αντιχριστιανική θρησκεία. Και τώρα να ακούς όλοι, λαϊκοί και κληρικοί μέσα στις μασονίες. Εγώ τον Αρχιεπίσκοπο τον Ιερώνυμο, τον είχα σε έτσι μεγάλη, μέσα στην καρδιά μου βάλει από μία κίνηση. Και η κίνηση απλή ήταν, θα πεις, από εγωισμό, το λες, όχι, απεραντίας. Πήγα να τον χαιρετήσω στην εορτή του, επειδή γνωριζόμεθα, και πήγα να του φιλήσω το χέρι και μου πήρε και μου φίλησε το δικό μου το χέρι. Ο αρχιεπίσκοπος τώρα φιλήσει του παπά το χέρι. Οι παπάδες, το ξέρετε όλοι σας, είναι κάτω από τη δεσποτεία του θυροφύλακα, γιατί οι θυροφύλακες είναι επίσκοποι. Και μη και έτσι μέσα μπροστά σε όλους, άλλοι αρχιερείς που ήταν εκεί. Και μου έκανε εντύπωση μεγάλη αυτός ο άνθρωπος, τον θεώρησα ότι έχει κάποια αρετή, έχει ταπείνωση. Δυστυχώς όμως, εδώ που ήρθε,
τα έκανε θάλασσα. Τελευταίο, το τελευταίο και το χειρότερο, που όπως λένε έστειλε έναν επίσκοπο που έχει εκεί το Δαμασκηνό να κάνει εγγένεια που στη Στοά των Μασόρων. Αυτό ήταν φρικτό δηλαδή το πράγμα, φρικτό, φρικοδέστατο. Ο επίσκοπος, ο χριστιανός, ο οποίος είναι θυροφύλακας της Αμπέλου του Χριστού, να πάει να κάνει και να φυτέψει και άλλα μπέλια εκεί πέρα. Τι αμπέλια, και είναι του σατανά αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι προσκυνούν το διάβολο, όπως μου έχουν πει πολλοί. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό λέω, μόνο με δάκρυα παιδιγύλιος ο Θεός. Άλλωστε, γέμισε. Έχουμε και την άλλη πληγή. Την άλλη πληγή. Τα Σόδομα και τα Γόμαρα. Ο Πειραιός. Κάτι κάνει, κάτι μιλάει. Αλλά δεν ξέρουνε. Δεν το κατηγορώ. Κατηγορώ τις κεφαλές. Διότι κάνουνε νέους επισκόπους χωρίς να έχουν προηγηθεί τα γυμνάσια. Μπορεί κανείς από το Δημοτικό να πάει στο Πανεπιστήμιο. Τι θα καταλάβει εκεί πέρα. Σκοτάδι. Ό,τι του λένε αυτό θα λέει και αυτό τίποτα άλλο. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Η κληρική και ιδίως οι άγαμοι, εφόσον σκοπεύουν να γίνονται και επίσκοποι, αν δεν περάσουν από πνευματική ζωή, από την ασκητική ζωή, από τα μοναστήρια, τι δουλειά έχουν, τι είναι να δείξουν αυτοί. Παίρνουν το δίπλωμα, το βάζουν, δεν υπάρχει στον επίσκοπο, θέλουν να γίνω παπάς. Ωραία. Το λέει, έλα το Σάββατο το βράδυ, σου διαβάσω μια ευχή, να βάλει τα ράσα. Το πρωί τον χειροτώνει διάκονο, την άλλη Κυριακή ιερέα. Και όπως και τώρα τελευταία ο Θεσσαλονίκης, άλλος και αυτός. Ένα παιδαρέλι. Είναι και δεν είναι 30 χρόνια, διάκονος ήταν τόσα χρόνια κοντά του. Τον χειροτώνησε Μαδρίτη, ιερέα, αρχιμανδρίτη και πνευματικό. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνεται. Κι όμως έχουν σαλατοποιήσει όλη την Εκκλησία του Χριστού. Χωρίς Πνεύμα Θεού. Γι' αυτό δεν έχουμε και καμία προκοπή και πάμε όλο τον κατήφορο, τον κατήφορο. Έρχεται η οργή Κυρίου. Δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο. Η Ελλάδα, Σόδομα και Γόμορα. Και οι θέσεις της Εκκλησίας γίνονται στη νέα παγκόσμια τάξη που δεν κάνει τίποτα. Περάσανε η Εκκλησία στη νέα παγκόσμια τάξη, στους πολιτικούς. Έχουμε 20.000 αυτοκτονίες. Έχουν βγάλει νέα μοντέλα να πάει να ψηφίσει ο κόσμος να πέσει στην παγίδα και η Εκκλησία αυτό που πρέπει να κάνει να τους αφορήσει όλους και να τους αναθεματίσει δεν το κάνει. Μα τι να κάνει αφού συναγωνίζονται, στην εγωπάθεια, στην κενοδοξία. Εδώ παίζουμε θέατρο πλέον. Δεν είναι λατρεία στο Θεό μας. Έχει καταντήσει να είναι λατρεία στον δεσπότη. Ποιο δεσπότη. Στο πρόσωπο. Πού βρέθηκε δεσπότης. Δεσπότης μόνο ο Χριστός είναι. Η λέξη δεσπότης εδώ στη γη είναι τύραννος. Και όπως πραγματικά είναι. Τολμάνε οι παπάδες να μιλήσουν κοντά μπροστά στο δεσπότη. Και μάλιστα κάτι παιδαρέλια τώρα που χειροτονούνε. Σεβασμιότατε. Αφού δεν έχει ούτε μια τρίχα άσπρη. Από πού έγινε σεβασμιότατος. Αυτή η τίτλη είναι παρμένη μέσα από τις στόες των Μασόνων. Σεβαστός, σεβάσμιος, σεβαστότατος. Αυτοί έχουν αυτούς τους τίτλους. Και τους παραμόρφωσαν σεβασμιότατος. Πανιερότατος. Μακαριότατος και παράνω και αυτού του Θεού Παναγιώτατος, Άγιος ο Θεός Παναγιώτατος στο σκουλίκι της γης. Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να λένε χριστιανισμός, να λέγεται χριστιανισμός ή ακόμα περισσότερο να λατρεύεται ο Χριστός μας.
Είναι κάτι πράγματα τέτοια. Με το πρόβλημα των μουσουλμάνων τώρα που έχουν επεκταθεί και τους έχουν βάλει οι Αμερικανοί, οι CIA και στην Ελλάδα να κάνουν τον μουσουλμανικό επεκτατισμό. Θα πω κάτι, θέλουν το πιστεύουν, δεν θέλουν. Έζησα με τους Άραβες και με την Οθωμανική θρησκεία. Πιο περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν την πλάγη τους παρά εμείς οι χριστιανοί. Να τα βλέπεις. Είναι πιστή, βέβαια. Πιο περισσότερο. Το βλέπεις. Θυμάμαι επί Νάσερ, κατέβαινε την Παρασκευή που έχουν αυτοί, όπως εμείς την Κυριακή και Εβραίοι το Σάββατο, την Παρασκευή έχουν αυτοί. Κατέβαινε, πήγαινε μέσα στα τζαμπιά, όλο και το προσωπικό του, την υπουργή και όλοι. Με τα γονατιστά οκλαδών και προσεύχοντα πέσω στο τζαμπί. Είδατε ποτέ κανέναν χριστιανό πρόεδρο της Δημοκρατίας ή πρωθυπουργός ή υπουργούς? Τώρα που θα πρόκειται να κάνουν εκλογές, τώρα αρχίζουν τρέχουν στις εκκλησίες να κάνουν εμφάνιση για να πηγαίνουν βλακωδός, ο Θεός να με συγχωρήσει, ο κόσμος. Βλακωδός να τους ψηφίζουν. Ποιους να ψηφίζουν? Τους αντίχριστους. Τους μασόνους, τους Εβραίους. Μάλιστα. Αυτά είναι μάλλον. Δεν ξέρω. Πολύ κλαίω μέρα νύχτα, δεν βρίσκω πού να πάω. Έχω καθίσει τώρα εδώ, πάω στην πια εκκλησία, βλέπω καταστασίες. Πάω στην Άνη, τα ίδια. Το ιερό έχει καταντήσει, όπως είναι οι υπηρέτες στα καφενεία. Γυρίζω από εδώ, γυρίζω από εκεί. Μεγάλη επίτροπη, παιδιά, γίνεται. Λατρεία είναι αυτή στο Θεό. Που πρέπει να στέκονται όλοι με βλάβια και κλειστά τα μάτια να παρακολουθούν τους ψάλτες, τον ιερέα, τι λέει. Παρακολουθούσα στα Θεοφάνεια, κάτω στην Αγία Τριάδα που λειτουργούσα. Με να βλέπω κάτι ιεροψάλτες, ήμαρ τον Θεό, ήμαρ τον Θεό. Να βλέπεις. Να κουνάει τα χέρια, να ψάλει και να κουνάει. Ω, το χέρι μου, από εδώ. Α, τι είναι αυτά, θέατρο είναι. Η Εκκλησία είναι οίκος Θεού, λατρεύεται ο Θεός με κατάνοιξη. Ναι, να κρατάει το ίσοτο αυτά, αλλά όχι αυτές τις χειρονομίες, όχι αυτούς. Ο άλλος έτρεζε και το κουνάγε το κεφάλι σαν να απειλούσε κανέναν. Ψαλμωδίες είναι αυτές. Και δυστυχώς, μόνον αυτό, τι να πει κανείς. Κάθε μέρα πάνε σωριδών και μεταλαμβάνουν. Βγήκε και νέα μόδα τώρα. Ούτε νηστείες κάνουν, ούτε ξέρω να κάνουν και εξομολογήσεις. Τρώνε, πίνουν, πάνε και μεταλαμβάνουν. Τρώνε, πίνουν και πάνε μεταλαμβάνουν. Άκουσα ιερέα να παρακαλεί τους χριστιανούς, λέει, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ελάτε, ελάτε, σας παρακαλώ, ελάτε να μεταλάβετε. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, λοιπόν. Μα είναι δυνατό αυτά τα πράγματα. Τι λέει, αφού λες προηγουμένως, με τα φόβου Θεού και αγάπης προσέλθετε. Πού είναι? Άλλοι αυτοί είναι μεταξύ τους, άλλοι δεν μιλάνε, άλλοι σκοτωμένοι, άλλοι κρατάνε μίσους μέσα τους. Πώς θα πάνε? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι δεν πρέπει να παρέρχονται 40 ημέρες από την πρώτη Θεία Κοινωνία. Την τελευταία εβδομάδα αρχίζει κανείς με προσευχή, με δάκρυα, με νηστεία, με αγάπη, καταλλαγή και με εξομολόγηση. Και τότε με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης θα προσέλθει ο Χριστιανός. Αν είσαι, λέει, Άγιος, κάθε μέρα. Αλλά ποιος είναι Άγιος? Εμείς που λειτουργούμε δεν είμαστε Άγιοι και θα είναι ο κόσμος Άγιος, οι Χριστιανοί. Πού τα βρήκανε αυτά? Όλα, ισοπαίδαμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο δεσπότης λατρεύεται.
αυτά τα ιδιαστικά πλέον. Εισπολάει τη δέσποτα και έχουμε τώρα και βγαίνουν και κάνουν και εφήμια. Τάδε Γεωργίου, Σεβασμιωτάτε, Θεοπροβλήτου, άλλη κοροϊδία. Ποιο Θεοπρόβλητο, Θεοπρόβλητος είναι εκείνος ο οποίος βγαίνει με εκλογή, όχι του κονκορδάτου, αλλά ψήφο, λέει, των θεοφιλεστάτων επισκόπων και πρεσβυτέρων. Πού είναι οι πρεσβύτεροι? Πρεσβύτεροι έγινανε δούλοι. Δούλοι είναι. Γερόντα, να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω και οι αδερφές να πούνε. Ρωτήστε και εσείς ό,τι θέλετε. Τώρα, μετά τον ΆΜΚΑ, που έβγαλε αυτή η μασονική κυβέρνηση του Σαμαρά και της μασονικής αντιπολίτευσης που έχει, γιατί είναι όλοι τους μασόνοι και Εβραίοι, βγάζουν εντολή από το Μάιο να βάλουν μικροτσίπ στα βρέφη. Το μάθατε. Και θα βγάλουν και την κάρτα του πολίτη. Όσοι είναι χριστιανοί δεν θα δεχθούν το παιδί τους. Όσοι δεν είναι χριστιανοί, ας βάλουν και στα παιδιά, τα βρέφη τους και στα εαυτό τους. Αρνητέ του Χριστού θα είναι, τελειωμένα πράγματα αυτά. Και την κάρτα του πολίτη βγάζουνε. Και την κάρτα, φυσικά. Εμείς έχουμε κάνει, δεν το λέω εγωιστικά, αλλά σαν σύλλογος κάναμε μία κίνηση και για το Τέμενος, που θέλουν να κάνουν στην πατρίδα μας να κάνουν μουσουλμανικά τα Τεμένη, κατ' εντολή της Μοσάτ και των Εβραίων, για να κάνουν το αιματοκύλισμα που κάνανε και στη Συρία. Γιατί έχουν βγάλει δια νόμου τη Σαρία στην Ελλάδα. Και τι γίνεται? Ο Ιερώνυμος δεν μας απαντά ούτε για το Τέμενος ούτε για την επιστολή που του λέμε. Όλα τα πράγματα που έχουν βγει για το 666, γιατί δεν έχετε λάβει μέτρα. Δώστε μας απάντηση. Και αποφεύγουν να απαντήσουν και τώρα θα τους πάμε με εξώδικο. Για να απαντήσουν θέλουν ή δεν θέλουν. Τώρα όσοι είναι χριστιανοί και Έλληνες, μην τολμήσουν και πάνε και κτίσουν τη τραπή. Την ημέρα θα το κτίσουν, τη νύχτα το κρεμίζουν. Αυτή είναι η πραγματική χριστιανική Έλληνα. Αυτή είναι. Γέροντα, ο κόσμος όμως, οι χριστιανοί, δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Γιατί το ιερατείο δεν ανταπεξέρχεται, όπως είπατε, στις υποχρεώσεις του. Εμείς σαν λαϊκοί, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Τι μπορούμε να κάνουμε για να ξυπνήσει αυτός ο κόσμος? Εξέγερση. Να ξηκωθείτε όλοι. Όλοι. Στους δρόμους να βγούμε. Ακριβώς, στους δρόμους. Ο φίλος στο φίλο, ο γνωστός στο γνωστό, ο γείτονας στο γείτονα. Έτσι θα δείξουν ποιοι είναι οι πραγματικοί χριστιανοί και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι αδιάφοροι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Όπως το κάνουν οι Χωβάδες, οι Χιλιαστέ, οι διάφοροι αιρετικοί, γυρίζουν τους δρόμους, μοιράζουν διάφορα φυλάδια για να τραβήξουν οπαδούς. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και αυτοί οι λεγόμενοι χριστιανοί. Να βγούμε, να ξεχυθούμε στους δρόμους, να ενημερώνουμε κόσμο. Το ιερατείο πώς μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας, να το κάνουμε να σηκωθεί λιγάκι? Όταν πηγαίνετε στην εκκλησία, αφού ομιλεί, λέει, τα τετριμένα, για τα ίδια, δεν μιλάνε στη σημερινή εποχή τα μεταγεγονότα, γιατί δεν τολμούν οι ταλέποροι κι αυτοί, δεν τολμούν. Διότι την άλλη μέρα θα βρεθεί στο βουνό, διαταγή δεσποτική. Είπα εγώ κάποτε, ανταρσία, να μαζευτούν οι παπάδες και να του πω, κάτσε κάτω, θυροφύλακας εσέ, να φυλάς την πόρτα να μην μπαίνουμε σε ηλίκη. Εμείς είμαστε οι εργάτες μέσα στην αμπελώνα του Κυρίου. Τι είναι αυτό, με ποια διαταγή τη δίνεις? Τον άλλον στον Πειραιά κάτω, διανυκτός, τον έβγαλε 30 χρόνια ο ιερεύς στην Αγία Παρασκευή, 5 χρόνια ο άλλος ο δεσπότης, για να μην χαλάσει το χατήρι του άλλου, ο οποίος έχει αβυσσαλαίο μίσος εναντίον των μοναχών, που δεν έχει και καμιά δικαιοδοσία, διότι οι μοναχοί, γι' αυτό κάνουν στα βουνά τα μοναστήρια τους, έχουν τον αρχιμανδρίτη τους. Και δεν έχει καμία θέση, εντός της εκκλησίας βρίσκονται οι μοναχοί και ανεπίσκοποι, χωρίς τον επίσκοπο. Και
να μην του χαλάσει το χατήρι, τι του έκαναν. Έστειλαν μια επιστολή, διάφοροι εκεί θεολόγοι και κληρικοί, για να συμφιλειωθεί με τους μοναχούς, διότι έχει διαιρέσει την επισκοπή του σε δύο μέρη. Το ένα μένει με τους μοναχούς, το άλλο με αυτόν. Και πήρε τα ονόματα των κληρικών που είχαν υπογράψει και ειδοποίησε τους Μετροπολίτας, άλλο αηδία κι αυτό, να τους τιμωρήσουν. Και ο κύριος κάτω του Πειραιός παίρνει τον Παπαγιώργη, έναν Παπαγιώργη, να εγκαταλείψει αμέσως στη Μητρόπολη. Ποια Μητρόπολη, βέβαια. Αλλά αντί να σηκωθούν να πάνε, πούνε, να τον πετάξουν αυτόν έξω, να του πούνε έξω από εδώ πέρα. Ρε. Εσύ ήρθες τώρα θυροφύλακας να μας διαλύσεις εμάς που είμαστε 30 χρόνια, 40 ο άλλος, 50 ο άλλος, που δουλεύουμε μέσα στους χριστιανούς. Αλλά δεν το κάνουν, δεν το κάνουν. Πιστεύετε ότι αν γέροντα πάμε με κάμερα στους ιερείς, και όπως εσάς τώρα καλή ώρα, αυτό μπορεί να τους αφυπνίσει λιγάκι και να τους πούμε τι πιστεύετε, με κάμερα όμως, μήπως αφυπνιστούν περισσότερο. Μα ακριβώς αυτό λέω. Πάτε, τώρα ακούτε και ομιλεί. Στο τέλος που μοιράζει το αντίδερο, πάτερ μου, καλά τα είπατε. Εδώ όμως τι γίνεται γύρω γύρω. Ο προϊστάμενός σου είναι μασόνος. Τον δέχεσαι. Ο επίσκοπος σου είναι μασόνος. Τον δέχεσαι και συλλειτουργείς μαζί του. Του ζήτησες λόγο. Αλλά θα σου πει. Θα μας διώξουν. Εμείς δεν μπορούμε. Να σηκωθείτε. Όταν γέροντα πήγαμε σε μια εκκλησία στο Βοτανικό, στην Αγία Μαρκέλα, τέσσερις άνθρωποι, να μιλήσουμε για το τέμενος, να πούμε στον ιερέα ότι είμαστε μαζί του. Ακριβώς. Ό,τι θέλετε, είμαστε μαζί σας. Ξέρετε τι μας είπε. Μας έβρισε και άνοιξε τα χέρια του και μας λέει, περάστε έξω, σας πειράζει ο οίκος προσευχής και δεν σας πειράζουν, λέει, τα ναρκωτικά και οι οίκοι ανοχής που βρίσκονται εδώ. Για το τέμενος, αυτό μας είπε. Ότι έπρεπε είναι να του πείτε, όχι εμείς έξω, εσύ έξω. Γιατί είσαι επαγγελματίας. Επαγγελματίας. Δεν θέλουμε. Θέλουμε ιεραποστόλους. Αυτό έπρεπε να του πείτε. Εάν μας ρίξουν αναθέματα, πιάνουνε. Στα παλιά σας τα παπούτσα. Στα παλιά σας τα παπούτσα. Όπως είπε κάποιος, αφόρεστα τα λέει να μην λιώνουν για να μην έχω ανάγκη να αγοράσω άλλα. Δεν πιάνουνε δηλαδή. Τι να πιάσουν, ευλογημένοι. Αν κάνω αμαρτήματα άλλα, τα οποία είναι αντίθετα με το πνεύμα του Χριστού μας, τον βρίσκουμε, τότε ναι. Αλλά όταν περασπιζόμεθα την πίστη μας, θα μας αφορήσει. Ο αφορισμός γυρίζει στο κεφάλι του, όποιος και αν είναι. Πίστη και πατρίδα, αυτά εμείς σαν Έλληνες μαζί δεν πάνε. Δεν πρέπει να τα έχουμε μαζί οι χριστιανοί. Μα φυσικά. Γιατί ακούμε τους χριστιανούς και λένε και του νέου και του παλιού ημερολογίου. Και λένε, α, έτσι επέτρεψε ο Θεός, εγώ λέει θα πάρω το κομποσκήνι και θα κάτσω. Και λέω, δεν είναι, πιστεύω ότι δεν είναι αρεστό αυτό στο Θεό. Τότε οι Άγιοι Μάρτυρες που θυσίασαν τη ζωή τους, δεν τους ήταν και τόσο δύσκολο, όταν του έλεγε, πάρε μια χούφτα λιβάν και ρίξε το στο λιβάν και πήγε στο είδωλο και πήγε στο καλός. Τι έλεγε, όχι, θα το ρίξω, είναι σαν τον αναγνωρίζω Θεό. Λοιπόν και αυτό, οίκος του Θεού, τι δουλειά έχουν εδώ, δε οίκος του Θεού είναι το τέμενος. Τι δουλειά έχει εδώ, εδώ είναι όλο χριστιανοί. Αν έχουν αρνηθεί τον Χριστό, ας το ομολογήσουν, να ξέρουμε ύστερα ότι είμαστε 5 χριστιανοί και 9,5 εκατομμύρια ειδωλολάτρε παντός είδους θρησκεία. Πιστεύετε ότι εμείς ως Έλληνες, η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός συμπορεύονται όλα αυτά τα χρόνια? Καμία σχέση. Δεν συμπορεύονται ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία? Εμείς σαν Έλληνες δεν είμαστε... Α, Ελληνισμός. Ελληνισμός. Α, νομίζω μου φαίνεται, πώς είπατε, Ηλισμός. Όχι, ο Ελληνισμός. Βέβαια, η πατρίδα μας είναι. Δεν έχουμε δικαίωμα την πατρίδα μας. Όπως οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, κάθε έθνος έχει. Τα έθνη, οι άνθρωποι όπου βρέθηκαν, πιστέψαν στον Χριστό, είναι χριστιανοί, είναι αδελφοί μας. Γενικά όλοι οι άνθρωποι επί της γης
είναι αδέλφια μας. Είναι αδέλφια μας. Αλλά τα παιδιά του Θεού έχουν το φως του Θεού. Εκείνοι είτε από ατυχία τους είτε από οτιδήποτε δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, αυτό θα τους κρίνει ο Θεός, εκείνος ξέρει πώς θα τους κρίνει. Αλλά εκείνοι οι οποίοι άκουσαν και δεν πίστεψαν, αυτοί θα καταδικαστούν. Το λέει και το Ευαγγέλιο μας. Ο ακούσας και μη πιστεύσας, καταδικαστήσετε, λέει. Τα αριστερά του σατανά, τα δεξιά του Θεού. Άρα, Γέροντα, πιστεύετε ότι οι ιερείς μας πρέπει να μιλάνε και για την πατρίδα, γιατί αν χάσουμε την πατρίδα δεν θα μπορούμε να θρησκεύουμε. Φυσικά. Φυσικά. Σηκώνουν τα Άγια και λένε υπεραγωνιζομένων πίστεως και πατρίδος καλώς πεσόντων. Ακλώς. Και μετά δεν λένε τίποτα. Όταν πάμε και ρωτάμε, σου λένε σώπα ευλογημένοι. Κάνουν πάνε κομποσκήνη και τίποτα άλλο. Σας είπα, οι άνθρωποι είναι κάτω από την πότα τη δεσποτική. Άμα θα πει κάτι, τι αμέσως θα φτάσει στα αυτιά του θυροφύλακα και αμέσως και θα βγάλει τη διαταγή, τράβε στο χωριό τάδε που είναι στο βουνό. Και αν έχει οικογένεια, ο έτια λίμωρό του. Γέροντα, αυτό που λέτε, ο Νικόλαος, ο επίσκοπος της Λαμίας, Φιότιδος, βγήκε και έκανε 2 ή 3 φορές κήρυγμα και είπε στον κόσμο, ναι, θα πάρουμε το χάραγμα, θα πάρουμε και τις κάρτες, μην ακούτε αυτούς που φωνάζουν, θα πάρουμε και το μικροτσίπ. Τι να κάνουμε, δεν θα έχουμε να φάνε. Και όταν πήγανε και τον έλεγξαν, γύρισε και είπε, με πιέσανε, λέει, τι να κάνω, το είπα. Μα αναγκάσανε να το πω. Τέτοιοι επίσκοποι. Ποιος τον ανάγκασε, Βαρο, ποιος τον λέει ότι τον ανάγκασε η ιεραρχία. Άρα η ιεραρχία. Ποια ιεραρχία, άμα είναι μασόνι, είναι μασόνι. Για όλο αυτή. Ακριβώς. Δεν μπορεί να του ονομάσει κανεί. Μα όταν ήρθαν οι 70 ραβίνοι εδώ στην Αθήνα πριν 2 χρόνια με τον Ιερώνυμο, ο Ιερώνυμος δεν είπε στον κόσμο δημόσια τι του είπαν οι ραβίνοι, τι εντόλες του δώσανε. Και δεν βγαίνει η Εκκλησία να αναθεματίσει όλους αυτούς από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά που καταστρέψαν την πατρίδα μας και συμπορεύονται με αυτούς. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία του Χριστού πλέον. Αυτοί είναι προδότες. Όχι, όχι. Θέλω να πιστεύω, Ιωάννη, ότι κάποιος, ένας, δύο, ας βάλω και ένα τρίτο, υπάρχει. Αλλά για αυτούς τους καταδικάζω. Διότι ενώ δεν πιστεύουν στη μασονία, πιστεύουν στον Χριστό, δεν σηκώνονται. Να φύγουν. Θα πεις ότι τρεις θα κάνουν. Τρεις θα τους ακολουθήσουν όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν τον Χριστό. Οι πιστοί χριστιανοί, σωστά. Όλοι. Όπως ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, μόνος του ήταν με 2 υποτακτικούς. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ένας επίσκοπος. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, μάχες έδινε κατά των αιρετικών. Τώρα αιρετικούς έχουμε τους παπιστάς, τους οικουμενιστάς, τους μασόνους, τους Εβραίους και τη νέα παγκόσμια τάξη που επιβάλλει τον αριθμό του Αντιχρίστου και κανένας δεν αντιδράει. Δυστυχώς έχουμε κρούσματα και μέσα στο Πάτριο. Δεν σηκώνουν κεφάλι. Βγάλανε και μία φωτογραφία με ένα διαβήτη, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Μία σύνοδος του Πατρίου ο Καλίνικος, βγάλαν στο περασμένο ημερολόγιο ένα ψευδόχριστο που είχε ένα διαβήτη πάνω από μία μπάλα. Και όταν πήγανε τα παιδιά και έλεγξαν το γερόντιο Πειραιός, γύρισε και είπε, άντε ρε τσόκαρο φύγε από εδώ που θα μου πεις εμένα τι θα κάνω. Επίσκοπος τώρα και μίλησε με αυτόν τον τρόπο επειδή του λέει, αν είναι προσκυνητή η εικόνα βάλτε στην εκκλησία να την προσκυνήσουμε. Ακοινωνισία του λέει, σήκω φύγε. Και ο κόσμος πάει και ακολουθεί αυτούς και τους λέει δεν είναι τίποτα ο ΆΜΚΑ, παίρνουν διαβατήρια με το 666 και γυρνάνε όλο τον πλανήτη, δήθεν να κάνουν Ιερά Αποστολή με τον αριθμό του Αντιχρίστου. Και λένε στον κόσμο δεν είναι τίποτα. Και πάνε και ηγούμενοι δυστυχώς και ζηλωτές και συμπαρίστανται σε αυτή τη σύνοδο. Αντί να τον ελέγξει, και ένας ηγούμενος δεν θέλω να πω το όνομά του, πολλοί θα το καταλάβουν, που είναι ενάντια του οικουμενισμού των Διόκιο Πατριάρχης, αντί να το πιέσει να το πει Ελλάδο, τι είναι αυτά που έβαλες. Έβαλες το μασονικό διαβήτη, αυτός στέλνει τον κόσμο σε αυτή τη σύνοδο. Που τους λέει πάρτε και το 666. Φυσικά το κάνουν και άλλοι και έχουμε πρόβλημα κι εμείς. Δεν ξέρουμε πού να στείλουμε τον κόσμο σε αυτούς. Είναι που είναι δαιμονισμένοι, συγγνώμη που το λέω, είναι οι ημερολογίτες οι επίσκοποι, γιατί εκεί καταντήσανε. Είναι σαν δαιμονισμένοι φέρονται. Κυνηγάνε τον κόσμο, βρίζουν όσους ακολουθούν το Πάτριο. Βγαίνουν στο διαδίκτυο και λένε ακόμα και ο Εφραίμ, ας πούμε, έχει το θράσος να πηγαίνει να κατηγορεί το Πάτριο, ενώ αυτός είναι υπό την πότα του Πατριάρχη. Ποιος ο Εφραίμ της Αριζόνας, που λέγαμε την άλλη φορά. Και του έβγαλα απαντήσεις, λέει οι παλιωμερολογίτες δεν έχουν μυστήρια. Και του έβγαλα γέροντα
το λιγότερο 30 αποδείξεις από ανθρώπους οι οποίοι πηγαίναν να κοινωνήσουν στο Πάτριο Ορτολόγιο και η χάρη του Θεού για κάποιους λόγους σε όλες τις συνόδους συνέβη αυτό που παρεξηγείται και οι παλαιομορολογητές που τους το είπα. Πολλοί άνθρωποι ευλαβείς και ταπεινοί αισθανόντουσαν ότι μασούσαν κρέας και αυτοί λένε δεν έχουν μυστήρια. Σε τέτοια επίπεδα βλαστημίας έχουν φτάσει και τα βλέπουν αυτά οι Εβραίοι και γελάνε μαζί μας. Και να γιατί οι Έλληνες παίρνουν το ΑΜΚΑ το 666 για αυτά. Γιατί δεν υπάρχει θεία χάρη να τους δυναμώσει. Και ούτε γίνεται κήρυγμα. Και πέφτουν και του πατρίου τώρα. Και λέμε εμείς τι να κάνουμε. Και ψάχνουμε να βρούμε τους σωστούς παλαιομορολογίτες να πάει ο κόσμος. Μακάρι ο άνιμο να βρεθεί ένας επίσκοπος με το παλαιό. Να είναι όμως όντως. Σωστός. Θα πετάξει την κολοκύθα από τα κεφάλια τους. Θα πετάξει αυτά τα σακιά που φορέσανε, που ήταν αυτοκρατορικά ενδύματα. Τα φορέσανε και με την εξουσία αυτή έχουν επιβάλει τους ιερείς σε τρόμο, σε φόβο. Αναγκάστηκε ο άλλος τη νύχτα. Αν δεν σηκωθεί, να πάρει όλους τους ενωρίτες του και να πάει. Ποιος θα φύγει, εσύ θα φύγεις. Έξω από εδώ, να του πει. Αλλά δεν μίλησε, σηκώθηκε, έφυγε. Δουλοπρέπεια. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θυσιάσουν τη ζωή τους για τον Χριστό. Αυτό είναι τώρα. Μα αφού γέροντα λένε οι ποιμένες και του νεού και του πατρίου, ότι λέει πώς να πω εγώ στα πνευματοπαιδιά μου να μην πάρουν τον ΑΜΚΑ ή τις κάρτες. Λέει άμα τους πω να μην τα πάρουν δεν θα έχω εγώ λεφτά. Το λένε ευθέως, μας το έχουν πει και εμάς. Θα βάλουν σιγά σιγά και το φέση των Εβραίων σαν τον Πάπα. Το πιστεύω και αυτό, ναι. Δυστυχώς, γιατί εκεί πάει η κατάσταση πια. Αλλά φταίει όμως για μένα, γέροντα, εγώ έχω τη γνώμη να μου πείτε αν είναι λαθεμένη, φταίει και ο κόσμος που τα βλέπει τα λάθη τους και πηγαίνει και τους λιβανίζει. Εγώ, Ιωάννη, με αυτό λέω σε όλους. Όταν πει κάτι το αυτό, να πάτε κατευθείαν με την ώρα. Να τον ελέγξουμε, δεν είναι κακό. Να του πει, πάτερ μου, είπατε αυτό και αυτό, εμένα να σκανδαλίσετε. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Και αν σου μιλήσει με ευγένεια και σου εξηγήσει, καλώς έχει. Αν όμως σου πει, άντε φύγε από εδώ πέρα, τότε άρπαξέ τον και πέταξέ τον εσύ έξω. Δεν το κάνει κανένας αυτό. Ο ναός είναι του λαού. Έχουμε αυτό το δικαίωμα, γέροντα. Έχουμε εμείς ως λαϊκοί αυτό το δικαίωμα να το πιάσουμε. Μπορούμε. Να το πιάσετε βεβαιότατα. Να το αρπάξετε όταν σας πει ότι έξω από εδώ πέρα. Ποιος θα πει έξω, ε? Εσύ είσαι σήμερα. Αν σε διατάξει ο θυροφύλακας, το πες. Θα σε στείλει στα βουνά και θα μου πεις εμένα που είμαι εδώ, είναι το σπίτι μου εδώ μέσα. Εξαιτίας αυτών δυστυχώς, γέροντα, εμείς τους παρακαλάμε να έρθουν στα Υπουργεία. Εδώ με τις αδελφές έχουμε πάει στους αντιπροσώπους του Σαμαρά, βάζουμε το κεφάλι μας επί πίνακι, με τη χάρη του Θεού. Τους λέμε ότι είσαστε μασόνοι, είσαστε προδότες. Ελάτε γεροντάδες κι εσείς να μας συμπαρασταθείτε, να δουν ένα ράσο. Αλλά όταν πήγαμε με την αδελφή και τους είπαμε για τον ΑΜΚΑ, ο παπαστά μου, αυτοί οι προδότες, με έναν άλλο θεολόγο, ξεχνάω το όνομά του. Που ήταν στο Σκοτολόγοι είναι αυτά, δεν είναι. Τι μας λέει, θα σας βοηθήσω, θα κάνω, θα δείξω, αλλά αυτοί κάνουν εντολές ότι τους λέει ο Σαμαράς. Ακόμα λέγανε, είχε το θράσος να πει, χρωστάμε, λέει, στους δανειστές μας. Ποιος το Ρότσιχ, ποιος το Ροκφέλερ, χρωστάμε. Ούτε μία δεκάρα, είναι κομπίνες όλα αυτά για να μας πάρουν την πατρίδα που την πήρανε. Επέτρεψε ο κύριος. Και μου λέει, εγώ ρώτησα, μου λέει, και το νέο ημερολόγιο, τι σας είπε κύριε Παπαστά μου, λέει, κύριε Αντρέα Παπαστά μου, σύμβουλος παρά του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου απέναντι. Μου λέει, μου είπε, λέει, ότι ο πατέρας Τιμόθεος της Εκκλησίας, να το μάθει ο κόσμος, γι' αυτό εγώ το λέω, ότι ξέρετε, λέει, δεν είναι τίποτα αυτά ο ΑΜΚΑ και αυτά είναι γελία πράγματα. Εμείς τα πήραμε. Ακούστε παράδειγμα αντιπροσώπου της υποτιθέμενης Εκκλησίας, τα πήραμε, λέει, όλα. Τον αριθμό της νέας Παγκόσμια τάξη και του Αντιχρίστου, λέει, το πήραμε. Μα του λέω, εγώ είμαι με το Πάτριο. Α, περίμενε, Λαζάκι, μου λέει. Πήρα και το Πάτριο. Λέω, ποιος πήρατε? Μου λέει, το Γερόντιο. Πειραιός. Και τι σας είπε? Λέει, μου είπε, αυτά είναι γελοιότητες, λέει, μην τα ακούτε. Εμείς τα έχουμε πάρει όλα. Και του λέω, με συγχωρείτε, κύριε Παπαστά μου, δεν με εκφράζει εμένα αυτός ο επίσκοπος που έχει βγάλει στα ημερολογία τους ένα ψευδόχριστο με το διαβήτη, μια εικόνα των Ροδοσταύρων. Μου λέει, πώς μιλάς έτσι, μου λέει. Και του λέω, και οι νοημερολογίτες είναι σχισματοαιρετικοί, γιατί έχουν οικουμενισμό. Μου λέει, γιατί τους λες έτσι. Είναι οικουμενιστές, έχουν πάει με τον Πάπα, συμπροσεύχονται, συλλειτουργούν και είναι και μασόνοι, του λέω, και κοροϊδεύουν το λαό και του λένε να πάρει τον αριθμό του Αντιχρίστου. Μου λέει, ξέρεις σε ποιον μιλάς? Του λέω, πολύ καλά γνωρίζω, του λέω. Στο σύμβολο παρά τον Πρωθυπουργό και λοιπόν, και το θράσος το ήταν για να επιδείξει την αξία του, μου κλείσε το τηλέφωνο. Αλλά θέλω να καταλήξω.
ποια είναι η θέση των εκκλησιαστικών. Αυτά είναι. Είναι όλοι τους γονατισμένοι στους Εβραίους. Και αντί να βγουν οι ηγούμενοι, οι αγιορείτες, να αρπάξουν και νεοημερολογίτες και παλαιομερολογίτες, γιατί λέει ο μοναχός, είναι φύλακας των παραδέξεων. Όταν εκπέσει η εκκλησία και ο δεσπότης, οι μοναχοί εχέτωσαν το λόγο. Πού είναι οι μοναχοί να κατέβουν κάτω, να τους πιάσουν από τα γένια και να τους τραβήξουν, να τους ελέγξουν, που παρασύρουν όλο τον κόσμο? Γιατί το κάνουμε εμείς οι λαϊκοί και κάνουν κήρυγμα οι επίσκοποι και λέει μακριά από τους συλλόγους. Γιατί το είπα εγώ. Εντάξει, είναι οι μορολογίτες, δεν μας χωνεύουν, έχουν το δαιμόνιο του μίσους αυτού και της πλάνης της αιρέσεως του οικουμενισμού, φύγεται από τους παλιωμορολογίτες και βρίζουν. Γιατί ο θεσμός είναι το πάτριο. Πώς θα γίνει? Ο Χριστός τον έβαλε. Αυτοί τον αλλάξανε, εμείς θα ακολουθήσουμε την αλήθεια. Το δέντρο είναι το παλαιό ημερολόγιο. Ακριβώς. Η κλάρα που κόπηκε έγινε το νέο ημερολόγιο. Ακριβώς. Τώρα όμως τι γίνεται, επειδή εκπίπτουν και στη νομολογία την άλλη του 666 παλαιομορολογίτες, οι αγιορείτες πού είναι να τους ελέγξουν? Άρα και οι αγιορείτες τι έχουν κάνει? Έχουν βολευτεί και αυτοί στα κελάκια τους, και οι μνημονευτές και οι ζηλωτές. Α, δεν θα τα βάλω, λέει, με τη σύνοδο την τάδε. Γιατί? Α, αυτοί έχουν δίκιο, θα κάνουμε ό,τι λέει η σύνοδος. Ναι, αλλά δεν κάνετε ό,τι λέει ο Χριστός και οι Αγίοι Πατέρες. Yeah. Οι κανόνες λένε άλλα και εσείς λέτε άλλα. Yeah. Παρανόμως ακολουθείτε αυτούς. Yeah. Οι κανόνες λένε να κατέβετε κάτω, να τους ελέγξετε, γιατί ο Κύριος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν ο αδελφός σου κινδυνεύει, το αίμα του από σένα, του λέει, θα το ζητήσω, που δεν μίλησες. Συγχωρέστε με για την πολυλογία. Ιωάννη μου, το Άγιον Όρος, όπως είναι η ημερολογητική εκκλησία, εκμαλωτίστηκε από τους μασόνους. Το ίδιο έπαθε και το Άγιον Όρος. Γνωρίζετε τι κάνανε. Δυστυχώς ήρθε κάποιος μοναχός εδώ πέρα και μου έλεγε πράγματα και εγώ δεν ξέρω. Έχει πλημμυρίσει, λέει, από ηλεκτρισμούς, ναι, από διαδίκτυο. Ναι. Από κομπιούτερ, τηλεοράσεις. Οι καλόγεροι να έχουν τώρα διαδίκτυα εκεί μέσα και... Γέροντα, βγάλανε το 666, το νέο σύστημα του barcode, για να μπούμε στα γιώρος. Και εγώ δεν πάω. Και ο σύλλογός μας και τώρα και όλοι οι σύλλογοι στείλανε επιστολή στην Ιερά Επιστασία τους. Έχουμε πάρει 4-5 τηλέφωνα και προτρέπω τον κόσμο να τους παίρνουν όλοι τηλέφωνα. Τους λέω, πώς επιτρέπετε κι άλλοι αδελφοί, όχι μόνο εγώ, για να μην προβάλλω τον εαυτό μου. Τους προτρέπω και παίρνω τηλέφωνο και λέω, ναι, πώς βάζετε το 666 να μπούμε στο Άγιο Περιβόλι της Παναγίας? Δεν τρεπόσαστε, μου λέει, όλοι οι ηγούμενοι, μου λέει, το ψηφίσαν. Μου είπε ένα αντίπρο. Όλοι ηγούμενοι, πριν τη συμμονή σε σφιγμένοι. Του Βαρθολομαίου. Ναι, του Βαρθολομαίου. Όχι οι ζηλωτές σε σφιγμένοι, οι ζηλωτές βγάλανε και επιστολή εναντίον. Το μόνο μοναστήρι που υπάρχει υγιέστατο είναι η μονή του Εσφιγμένου. Η οποία, να σας πω, από ανέκαθεν, από το 1930 που είχα πάει εγώ παιδί τότε 11 χρονών, τα τρία μοναστήρια ήταν τα οποία συναγωνίζονται κατά έναν τρόπο τα ερευνητήρια του ασκητάς. Μάλιστα. Πρώτα η μονή του Σφιγμένου, του Κωνσταβαντίνου, του Καρακάλου και εν τηλιμέτρο και του Γρηγορίου. Αυτά είχαν μια ιδιαίτερη κοινόβια ήταν και είχαν μια αυστηρότητα. Αυστηρότερη ζωή στο μοναστήρι. Τα άλλα όλα ήταν όπως ήταν η εποχή τους. Λοιπόν, σήμερα αυτά είχαν την ατυχία να πέσουν στα χέρια αυτής της, του σατανά, η αδελφότητα που λέγεται Ζωή, πήγε και τα πήρε το 60, είχαν μια παρακμή και πήγανε. Και πετάξαν όλους τους γεροντάδες απ' έξω, ναι, και βάλανε τους νέους και έφυγε η νοερά προσευχή, φύγανε οι ομολογίες της πίστεως και φύγαν όλα. Γι' αυτό λέω τώρα, δεν έμεινε τίποτα. Είμαστε, Ιωάννη μου, επαναλαμβάνω, ούτε Άγιος είμαι, ούτε προφήτης είμαι, ούτε διορατικά χαρίσματα έχω. Η μακροζωία μου μου έδειξε ότι αυτό το συμβάν που γίνεται σήμερα εφαρμόζει η Αγία Γραφή και εφαρμόζεται η Αγία Γραφή. Πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν έως ενός. Μάλιστα. Και δια το πληθυρθύνει την ανομία, ψυγίσε τη αγάπη των πολλών. Και ο κόσμος γέροντα ο πιστός και στο Πάτριο και αυτοί που θέλουν να γύρουν στο Πάτριο και βλέπουν τα εμπόδια, καταλαβαίνουν ότι η αλήθεια είναι το Πάτριο. Και οι καημένοι είναι οι ημερολογίτες, ο κόσμος που είναι πελανεμένοι, τους πλανούν οι επισκοποί τους και οι πλάνες και οι αιρέσεις που τους λένε. Τι θα κάνει αυτός ο κόσμος γέροντα? Αυτό είναι το... Παίρνουν και παλαιοί ημερολογίτες, έρχονται εδώ. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, Πάτερ? Ό,τι με φωτίσει και εμένα ο Θεός και όπου κλείνω, λέω, τους λέτε. Και να σας πω, πού να πας?
Είναι στο έλεος του Θεού πλέον η κατάσταση γέροντα. Γι' αυτό έρχεται ο όλεθρος. Έρχεται ο όλεθρος. Ο πόλεμος θα ξεκαθαρίσει ούτε τη βρώμα. Και δηλαδή λέτε ότι ο Θεός θα επιτρέψει πόλεμο τώρα ο Κύριος. Σίγουρα, σίγουρα. Για τις αμαρτίες. Αυτό το πιστεύω, αν και δεν θέλω να γίνει. Κανείς δεν το θέλει. Αλλά μέσα μου όμως αυτό μου λέει, ότι ο πόλεμος έρχεται. Και αλίμονο σε αυτούς οι οποίοι θα βρεθούνε στην πλευρά του Σατανά. Και οι χριστιανοί τώρα που φοβούνται τη σωτηρία της ψυχής του, αδελφοί και αδελφές και μοναχοί ακόμα, ποιους θα φυλάξει ο Κύριος αυτή την περίπτωση? Γιατί πολλοί σου λέει, Κύριε, μην με πάρεις ακόμα, θέλω να μετανοήσω, δεν θέλω να φύγω, δεν θέλω να με πάρει το μαχαίρι του ολέθρου. Λέγω σε όλους να λένε μια προσευχή, αυτή που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, και το πήραν μονάχα οι δεσποτάδες, το λένε. Ενώ είναι για τους ιερείς. Μετά το Άγιος ο Θεός, Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Μάλιστα, κάθε μέρα δηλαδή όλος ο κόσμος. Αυτό, κάθε βράδυ οι χριστιανοί όλοι αυτό να λένε, Κύριε σώσον τους ευσεβείς, Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Αυτοί θα σωθούν. Και πώς θα γίνει γέροντα να έρθει το δάκρυ στην ψυχή του ανθρώπου, γιατί χρειαζόμαστε δάκρυ. Αυτό είναι που είναι το πιο απαραίτητο σε εμάς τους χριστιανούς του σύγχρονου σήμερα. Αυτά που βλέπουμε μας πονούνε, συγκινείται ο άνθρωπος για την απώλεια όλων αυτών των δίθεν λεγόμενων χριστιανών, θα έρθει και το δάκρυ, γιατί το δάκρυ είναι η ατομική βόμβα που πηγαίνει προς το Θεό. Μάλιστα. Και ο Πανάγαθος Θεός γίνεται ήλαιος στα σκουλίκια του, με τα σκουλίκια του έχουμε καταντήσει. Η ευχή βοηθάει γέροντα για να έρθει το δάκρυ. Θα εφαρμόσουμε εκείνο που λέει ο Χριστός μας. Τι είπε ο Χριστός μας? Εσείς, λέει, ζητάτε τη βασιλεία του Πατέρα μου και όλα τα άλλα αυτά θα σας δοθούν. Ζητάει κανείς τη βασιλεία του Πατέρα? Κανένας. Πατέρα μου, αξίωσέ με στη βασιλεία σου. Το δεύτερο, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας τους παναθλίους. Ένα δεύτερο κομποσκήνι. Το τρίτο κομποσκήνι, Πανάγιον Πνεύμα, φώτισέ μας το σκοτάδι, το σκότος, το έρευο στο οποίο βρισκόμαστε. Και μετά όλη η Παναγία Τριάδα, Παναγία Τριάς, ο Θεός ελέησέ μας, συγχώρεσέ μας, θα σωθούν οι χριστιανοί. Θα σωθούν τελικά. Και εν συνεχεία και στην Πάνα μας, στην Παναγία. Εγώ δεν θα ξεχάσω, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Μου έχει κάνει πολλά θαύματα η Παναγία Ιωάννη μου. Δεν τα λέω για υπερηφάνεια, τι υπερηφάνεια αυτά είναι, αυτά είναι που τα μάρεσαν. Σώθηκα τώρα το τελευταίο θαύμα που έκανε η Παναγία στο πρόσωπό μου. Όταν ήμουν πάνω στην ελιά, στην κορυφή την ελιά και ακόμα την Κλάρα, έπεσε η Κλάρα και χτυπάει τη σκάλα και γύρισα με το κεφάλι κάτω. Μία λέξη είπα, μάνα μου, Ιωάννη μου, σαν να έπεσε. Αυτά πάνω στο πούπουλε. Δεν χτύπησα ούτε τα πόδια μου, τίναζα τα πόδια μου, μήπως έχω σπασκό καλά, τίποτα δεν έπαθα. Έχουν προηγηθεί κι άλλα στην Ιερά Αποστολή. Έπεσα με το αεροπλάνο, κοτέψαμε να κάνουμε και την τελευταία στιγμή που είμαστε πάνω από τα δέντρα, σηκώθηκε το αεροπλάνο, άνοιξε εκείνη η θύελα που ήταν, ένα διάδρομο και φύγαμε και πήγαμε στο κέντρο που ήμουν. Με την προσευχή στην Παναγία. Προσευχή. Είχα τον Άγιο Νάρτο, γιατί είχα κάνει βαπτίσεις απάνω στο Βόρειο Κονγκό και το είχα στο στήθος μου. Όταν πέσαμε με το κεφάλι κάτω, ένα πράγμα έτσι σαν να έφυγε και ήρθε, στάθηκε στο λαιμό. Και μετά έπεσε στους ανθρωποφάγους. Γλίτωσα από αυτούς. Περπάτησα επί 2 ώρες μέσα στη ζούγκλα και σε ένα μέρος που είναι όλο στο βόρειο Καμερούν. Εκεί είναι όλα τα χειρότερα, τα πούπουλα. Τα ζώα, ναι.
Δεν με πείραξε κανένα. Αφού κάνανε το σταυρό τους οι άνθρωποι εκεί πέρα. Ήρθες, λέει, με τα πόδια. Πάτερ μου, λέει, εδώ είναι γεμάτο, λέει, αυτά τα θεωρία. Λέω, ήρθα γιατί είναι της Παναγίας μας, ήρθα να σας κάνω παράκληση. Και κάναμε στις 12 η ώρα την παράκληση. Μετά ήταν μια άρρωστη, κάναμε και το ευχέλαιο, τελειώσαμε στις 2 η ώρα. Κοιμηθήκαμε από τις 2 στις 4 και από τις 4 γυρίσαμε πάλι. Έπεσε στους ανθρωποφάγους με το αυτοκίνητο. Και σώθηκα πάνω στον τάφο που σταμάτησε, γιατί αν έπαιρνε μια στροφή θα σπαζεί η καλύβα και το τι θα γινόταν ο Θεός γνώριζε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα θαύματα της ζωής μου και άλλα πολλά δεν μπορώ, κλαίω γιατί δεν έχω δυνάμεις τώρα. Αν ήμουν νέος θα έβγαινε στους δρόμους, θα πήγαινε στις εκκλησίες. Ας με δέρνανε, με λέγανε τρελόνε, ας με λέγανε ότι θέλανε. Αλλά δεν θα καθόμουν. Αυτό λέω σε όλους. Όταν οι παπάδες σας βρίζουνε, αρπάξτε τους και πετάξτε τους έξω από την εκκλησία. Γέροντα, αυτό που λέτε, αναδιαστήματα το κάνουν πολλές ψυχές, και άνδρες και γυναίκες. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος πλέον δεν ακούει. Αν δεν δει ράσο, δεν γίνεται τίποτα. Αν είναι μοναχός, ακούει. Αν βγω εγώ ο λαϊκός ή οι αδελφές και το κάνουν αυτό, δεν μας ακούν. Λυπούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν δηλαδή. Δεν μπορώ να έρθω. Μακάρι, μακάρι. Και ευχόμαστε έτσι με τα Άγια Λόγια που λέτε να ενεργοποιήσουμε πολλές ψυχές, να έρθουν σε εγρήγορση, σε μετάνοια, να καταλάβουν τι συμβαίνει και να φύγουν και από τη χλιαρότητα, γιατί μακάρι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη χλιαρότητα που έχει ο λαός μας πια. Μακάρι, τρομερή χλιαρότητα και διαφορά. Ένα κανάλι και να μιλάω από το πρωί στο βράδυ και από το βράδυ στο πρωί. Μπα και οι δημοσιογράφοι είναι απολυμμένοι. Και όσους πάνε να πούνε μια καλή κουβέντα στα κανάλια, έχει δώσει εντολή η Νέα Παγκόσμια Τάξη, η Μοσάντ και όλοι αυτοί οι μασόνοι που είναι απάνω, να μην βγαίνει κανένας. Και βγάζουν αυτούς που δήθεν θέλουν να κάνουν επανάσταση, τους αριστερούς, που τόσους έχουν βάλει πάλι η Μοσάντ και όλοι οι άλλοι, για να αιματοκυλήσουν πάλι τον ελληνικό λαό. Μην, θέλουν να κάνουν και εμφύλιο. Μην οροδείς καθόλου. Πολέμα και εσύ. Μάλιστα. Και άλλοι όσοι είναι κοντά. Στο Χριστό και δεν θα μας αφήσει ο Χριστός. Μας δοκιμάζει απλώς μόνο, Γέροντα. Πάντα δοκιμάζει. Δεν είναι σαν και εμάς. Λέω, Αγνή, σε παρακαλώ μου φέρεις ένα ποτήρι νερό. Αμέσως πάει το φέρνει. Ο Θεός θα τον παρακαλέσουμε πολύ. Και εγώ πιστεύω τώρα και στα μάτια μου. Έχω την μάνα μου. Της λέω, μάνα μου, καριστώσα. Κάναμε και μια χάρη ακόμα. Δώσε μου και δύναμη να αναπεταχθώ στους δρόμους. Αυτό έχω. Δεν το λέω. Δεν έχω κανέναν εγωισμό πάνω μου. Απεχθάρβεται. Λέω, είμαι το βδέλυγμα των βδέλυγμάτων. Αλλά πιστεύω στον πατέρα μου, πιστεύω στον Υιό, πιστεύω και στο Άγιο Πανάγιο Πνεύμα και στην μάνα μου. Την Παναγία μας. Πραγματικά, Γέροντα, αυτό που είπε ο Γιάννης συμβαίνει. Όλος ο κόσμος, όλοι οι χριστιανοί περιμένουν το ράσο. Δεν σηκώνονται. Αν δεν ξεσηκωθεί το ράσο, δεν σηκώνονται. Φυσικά. Αφού λέγονται χριστιανοί, πρέπει να δουν τον αρχηγό τους μπροστά. Αλλά πού είναι. Γέροντα, και κάτι άλλο πνευματικό. Επειδή μπαίνουν τώρα οι μουσουλμάνοι και αυτός είναι δάχτυλος εβραϊκός καθαρά που δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος και τη CIA για να μας διαλύσουν όπως κάνουν και στη Συρία, είναι σχέδια δηλαδή αυτά. Πνευματικά ο χριστιανός τι πρέπει να κάνει για αυτή την περίπτωση, να κάνει προσευχή εκτός προσευχή. Να μας απαλλάξει ο Χριστός. Κύριε, το έλεος σου, Κύριε. Ξέρετε, ο Έλληνας, επειδή του έχουν διαστρέψει το μυαλό με την τηλεόραση, συνέχεια τηλεόραση, του έχουν αδειάσει το μυαλό. Δεν καταλαβαίνει τον κίνδυνο που διατρέχει. Γιατί δεν είναι απλώς 20 προσευχής. Εδώ μιλάμε ότι αυτοί το δηλώνουν και τώρα θρασίτατα, θα σας σκοτώσουμε τους χριστιανούς. Θα σας εξαφανίσουμε. Δηλαδή αυτό θα είναι κέντρο τρομοκρατίας. Και το έχει αναλάβει και γνωστός του Σαμαρά για να το χτίσει κιόλας. Αυτά τα αποβράσματα. Αυτά τα αποβράσματα από το 1974 και εντεύθεν έφεραν την κατάσταση αυτή εδώ σήμερα που έχουμε. Οδήγησαν τούτο το λαό, τούτο το ανόητο λαό συνεχώς να ψηφίζουν τους ίδιους και τους ίδιους. Ακριβώς.
λέει η Γραφή, κατά πρώτη και δευτέρα ουθεσία παρετού. Άνθρωπο δοκιμαζόμενον άπεχε. Το δοκίμαζε μια, δυο, τρεις, τέσσερις. Πού συνεχίζεις. Και πάλι τώρα, και πάλι. Το ίδιο θα κάνουμε. Το ίδιο θα κάνουμε. Γιατί δεν υπάρχουν, όπως είπατε, ιερείς να στο κήρυγμα. Να κατευθύνουν, ναι, ναι. Μίλα εδώ στην πραγματικότητα. Αύριο που θα γίνουν χριστιανοί, όσοι είστε χριστιανοί, αύριο όταν θα γίνουν εκλογές, να μην ψηφίσετε κανέναν. Έτσι. Από το 74 και εδώ δεύτερον. Διότι είναι όλοι η ίδια ζήμη. Πηδάνε από το ένα κόμμα στο άλλο, από το ένα στο άλλο, από το ένα στο άλλο. Διαλύθηκε το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Θα διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία σε λίγο και θα πάνε στη Χρυσή Αυγή. Εκεί θα πάνε. Γιατί και εκεί πέρα μάθαμε ότι τα κεφάλια τους είναι, εγώ το λέω και δημόσια πλέον, δεν με ενδιαφέρει, εγώ το Θεό φοβάμαι μόνο, γιατί μάθαμε ότι κάνουν τελετές σε δαιμονικές οντότητες. Γιατί αυτοί που φύγαν από την Ανάβυσσο, από τη Χρυσή Αυγή, τους κατήγγειλαν ότι ο Κασιδιάρης με το Γερμενή τους βάλανε σε έναν κύκλο. Αυτοί δεν πιστεύανε κιόλας αρχαιολάτρες και άρχισε και διάβαζε στα ρουμανικά μια επίκληση. Και του είπαν αυτοί δεν θέλουμε αυτές τις μάναλες και λέει πάνε να φύγουμε, δεν είσαι Έλληνας του λένε. Και όταν πήγαν να λύσουν τα χέρια τους δεν μπορούσαν. Και κοροϊδεύουν κι αυτοί γιατί βλέπουμε ότι αν είναι πραγματικό ένα κόμμα θα βγει και θα αναθεματίσει και θα φορήσει τη μασονία πρώτον, τον εβραϊσμό δεύτερον, την αρχαιολατρία που είναι μασονικός δάχτυλο τρίτον και αυτό δεν το κάνουν ούτε οι χρυσαυγίτες ούτε τα πατριωτικά κόμματα να αναθεματίσουν την αρχαιολατρία και να πούνε ένας είναι μόνο ο Θεός. Αυτό δεν τολμάνε να το πούνε, ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτοί φοβόμαστε πάρα πολύ ότι παίζουν και αυτοί οι περισσότεροι εν αγνία τους ένα παιχνίδι που θέλουν να μας βάλουν ησυχαμένοι οι Εβραίοι αυτοί σταυρωτές, οι καταραμένοι, να αιματοκυλιστούμε πάλι αριστεροί με δεξιούς. Γι' αυτό βγάλαν και τον ξηρό έξω. Ο Δένδιας, αυτός που φοράει το εβραϊκό σκουφάκι, αυτός ο αρχιπροδότης, ο δικηγόρος του Ρότσιλ, για να δημιουργήσει δήθεν μέτωπο επαναστατικό με τους αριστερούς που τους ελέγχει η CIA. Δεν το λέω εγώ, το καταγγέλνουν οι αριστεροί που φύγαν. Ότι οι ηγέτες τους είναι πράκτορες της CIA. Και θα τους βάλουν να σκοτωθούν αριστερούς με δεξιούς για να μας αιματοκύλουν πάλι. Και να βγει λάδι ο Δένδιας ότι είναι το καλό το παιδί των Εβραίων. Αυτά θέλουν να κάνουν. Λυπάμαι γέροντα, αλλά αυτά είναι τα τελευταία που μάθαμε. Και μόνο ο Χριστός θα σώσει την Ελλάδα. Εγώ πλέον δεν πιστεύω ούτε σε κόμματα ούτε τίποτα. Μόνο ο Χριστός, μόνο αν έχουμε πραγματική πίστη. Στην εσχάτη ανάγκη, καλύτερα να ψηφίσουν αυτούς. Όμως και εκεί πέρα υπάρχουν προβλήματα. Αυτά που ο κόσμος δεν φταίει. Τώρα αν είναι έτσι, τότε επαφιάμεθα πιάλω στην. Ναι, τελείως το Χριστό. Αν είναι πραγματικός πατριώτης, γιατί ο Κολοκοτρώνης έβγαινε υπερπίστος και πατρίος. Αυτοί λένε ότι είναι Ορθόδοξοι, αλλά εγώ ακούω ότι τους μειούν στην αρχαιολατρία. Αν δεν αναθεματίσουν την αρχαιολατρία μαζί με τη μασονία, εγώ δεν τους είδα να κάψουν καμιά μασονική στοά. Κανέναν. Ούτε καμιά εβραϊκή συναγωγή. Και τους το έχω πει ανοιχτά. Έχω βγει στη Βουλή και έχω πει μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας. Γιατί δεν κόψατε τα κεφάλια των πολιτικών σας? Γιατί το κάνατε? Μας λέτε ότι είσαστε πατριώτες. Πάτε και χτυπάτε τους μικρούς και κάνετε ψιλοφασαρίες. Εγώ θέλω να δω ένα κομμάτι κεφάλι από αυτούς. Για να δω ότι είσαστε πραγματικά πατριώτες. Αλλά επειδή όλοι είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν κάνανε τίποτα. Όταν πήγα εγώ και είπα και σε κάποιους τι θα γίνει με τον ΆΜΚΑ, μου λέει σιγά τώρα μην πούμε αυτά που λένε οι κυρίες, ότι φεύγει η Θεία Χάρη και είναι άρνηση Χριστού αυτά. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν έχουν μέσα τους Χριστό. Όλα αυτά τα κάνουν από σκοπιμότητα όλοι για να ανέβουν στην εξουσία. Μα Ιωάννη μου, αν υπήρχε ο Χριστός μέσα και ήταν οι χριστιανοί, πραγματικά χριστιανοί, δεν θα φτάναμε εδώ πέρα. Όχι βέβαια. Και αυτά όλα τα εκμεταλλεύεται η νέα παγκόσμια τάξη και τους έβαλε μέσα γιατί την πατήσανε και αυτοί. Εγώ δεν τους κατακρίνω τον πολύ τον κόσμο γιατί εν αγνία τους πηγαίνει, γιατί ο κόσμος θέλει να βρει ένα μέτωπο. Αλλά τι κάνουν, οι πονηροί οι Εβραίοι χρησιμοποίησανε αυτό το προδότη το μεγάλο, το Δένδια και το Σαμαρά που φοράει τα εβραϊκά σκουφάκια και όπως μας καταγγέλνουν οι χριστιανοί, ο Δένδιας δαιμονίζεται 2-3 η ώρα το πρωί γέροντα και βγαίνει στον μπαλκόνι του και παραμιλάει και λέει κραυγές και φωνές δαιμονικές, αυτά που του μαθαίνουν στη Στοά. Γιατί ο Ρότσιλ τον έχει μοιήσει αυτόν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, για να περάσουν τον τρομονόμο οι Εβραίοι, για να μην μπορεί ο χριστιανός να κάνει κουβέντα και ο πατριώτης, ο υγιής πατριώτης. Αυτό είναι. Γιατί αυτοί, για να αποδείξουν ότι είναι πραγματικοί χριστιανοί, εγώ το λέω, οποιοδήποτε κόμμα βγει, θα αναθεματίσει όλους αυτούς και θα πει κατάρα όλους αυτούς, ο μόνος πραγματικός
πραγματικός Μεσσίας είναι ο Χριστός. Δεν το κάνουν γιατί δεν τον πιστεύουν. Έχουν κρυφό μίσος για τους χριστιανούς. Όλα τα κόμματα έχουν κρυφό μίσος για τους χριστιανούς. Οι Σιριζέοι, οι αλήτες αυτοί, θέλουν να βάλουν το μουσουλμανικό νόμο και να διώκουν τους χριστιανούς. Ο Δε Σαμαράς έχει περάσει στον Άριο Πάγο, αν δεν κάνω λάθος, το νόμο για τη Σαρία, γέροντα. Να γίνεται σφαγή τους χριστιανούς, στους χριστιανούς μες στην Ελλάδα. Και δεν μιλάει ούτε αντιπολίτευση ούτε κανένας. Ο Κύριός μας, ο Κύριός μας, δεν πρόκειται να περάσουν όλα αυτά τα αποφράσματα, τους νόμους του σατανά. Όσους επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός, εάν βρισκόμαθα στο τέλος, στην τελεία του αιώνος, τότε θα έρθει ο Χριστός μας. Οπότε μην ξεχνάμε, Ιωάννη μου, η πίστη μας εστερεώθηκε πάνω στο αίμα. Μάλιστα. Των μαρτύρων, και θα τελειώσει πάλι στο αίμα των μαρτύρων, των νέων μαρτύρων. Θα σταθείς γενναίος, θα σταθώ γενναίος, θα σταθούν γενναίες εκεί. Θα φύγουμε, αλλά έρχεται ο Κύριος των πάντων, ο οποίος θα δώσει τη δικαιοσύνη και την αγάπη των λαών, εκείνους οι οποίοι τον αγάπησαν. Εκεί που λέει ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα ειδούν, λέει, πολλές εκπλήξεις οι άνθρωποι, σκέπτομαι πολλές φορές, Ιωάννη μου, μπορεί να κάνω και λάθος. Μήπως είδαμε τίποτα Οθωμανούς, μήπως είδαμε τίποτα Βουδιστάς, μήπως είδαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν άκουσαν το λόγο του Κυρίου και είναι στα δεξιά, και εκείνοι οι οποίοι θα λένε ότι πιστεύουν ότι θα βρεθούν στα αριστερά. Γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές δηλαδή οι σύγχρονοι χριστιανοί. Είναι διάδοχοι τούτοι τώρα, όπως το φέραν τα πράγματα, είναι διάδοχοι των Φαρισαίων, των γραμματέων, των αρχιερέων της Παλαιάς Διαθήκης. Το Χριστό τον έχουν αρνηθεί. Όπως στη Συρία, γέροντα. Όπως στη Συρία, που βγάζει νεομάρτυρες τώρα ο Χριστός. Ακριβώς. Στη Συρία. Αλλά από εδώ θα αρχίσει, αν αρχίσει το κακό από εδώ, θα γίνει και αυτή παγκόσμια. Αυτό θέλουν οι Εβραίοι, πρώτα να αρχίσουν εδώ, να χτυπήσουν εδώ πέρα. Αλλά είναι τόσο πονηροί, γιατί αυτοί έχουν το σατανά μέσα τους, αφού σταυρώσαν τον ίδιο το Θεό, τον Κύριό μας. Πάνε με δόλιους τρόπους, μπαίνουν στα κόμματα, τους μειούν στις στοές και ο κόσμος τον έχουν χαζέψει με την τηλεόραση και πάει και βγάζει αυτόν που θα του κόψει αύριο το κεφάλι. Έλεος πια, αντικατέστησαν το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Τον οποίο μάθαμε ότι χρηματοδοτείται από έναν εβραϊκό οίκο, τον Μπρούκιν, ο οποίος χρηματοδοτούσε και τον Πασόκ. Και λέει ότι χρηματοδοτεί κι άλλο κόμμα. Αλλά θέλουμε και τις αποδείξεις κιόλας. Και ο Τσίπρας έχει στενές σχέσεις με τους Εβραίους. Του έστειλε μια επιστολή του Τσίπρα. Α, δεν πρόκειται να απαντήσει. Όχι, για να απαντήσει. Άκουσα ότι ήθελε και με το διάολο θα πάω, λέει. Το είπε, ναι, το είπε. Λοιπόν, και ο Σαμαράς το είπε. Εγώ και το δαιμόνιό μου θα σώσουμε την Ελλάδα. Του έστειλε μια επιστολή και του έβαλε και μια φωτογραφία. Του έβαλε τον κουμπάρο του τη φωτογραφία. Λέω, αγαπητό μου παιδί, είμαι κληρικός, ο οποίος σε έχω βαπτίσει, του λέω, και σε έχω δώσει ένα όνομα ενός μεγάλου Αγίου, του Αλεξίου, του ανθρώπου, του Θεού, κεφαλαία. Δυστυχώς, δεν λέω, άκουσα ότι προτιμάς να είσαι τον κατωτέρω. Του στέλνω τη φωτογραφία του διάολου. Είναι μαζί με τον Άγιο Ισίδρο, που τον επιτιμά ο Άγιος Ισίδρος, και το έκοψε και του έστειλε μόνο την μορφή του. Αν σου αρέσει αυτό, σου λέω, πήγαινε μαζί του. Αν θέλεις πραγματικά να κυβερνήσεις τούτο τον τόπο, αν και είσαι παιδαρέλιο ακόμα, λέω, έβαλα πάνω το σταυρό και το λέω, εν τούτο νίκα. Αυτό, αν χρησιμοποιήσεις, κάτι θα φτιάξεις. Εάν χρησιμοποιείς το κάτω, μαζί με αυτόν θα πας και εσύ, το λέω. Δεν την ενδιαφέρει. Και του το έστειλε και επειδή τα γράμματα δεν τα έφερε, το έστειλε με τα αυτά τα ημπενέη, πώς τα λένε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, Πάτερ Σοφρόνιε, γυρνάμε, κάνουμε έναν κύκλο προς σταυρώσεις του Χριστού με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους εν μέρη, για να ξαναγυρίσουμε στο αρχικό στάδιο πρώτου του Χριστού και του ερχομού του. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, ότι σε αυτές τις κινήσεις που γίνονται τώρα για το χτίσιμο του τεμένους,
στην Ελλάδα μας. Κάτι γουρανοκεφαλές, κάτι αντιδράσεις. Θα ήθελα να μάθω τη γνώμη τη δική σας, ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό, τις αντιδράσεις που γίνονται ή και τι θα προτείνατε εσείς. Προσωπικά, από την αρχή που το άκουσα, είπα, θα σηκωθείτε, όπως προείπω, την ημέρα αυτή θα το κτίζουν και εσείς τη νύχτα θα βάζετε βόμες να το τεινάζετε στον αέρα. Είναι ευλογημένο. Αυτό θέλω. Υπερευλογημένο. Αυτό. Υπερευλογημένο. Και θα είναι μακάρι αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν, διότι θα γίνουν μάρτυρες για την πίστη του Χριστού, την Αγία. Και όχι τις ολέθριες αυτές θρησκείες που παρουσιάζουν τώρα, που θέλουν να επαναφέρουν τα είδωλα. Κάτι ξώανα. Μορφώθηκαν, αλλά δυστυχώς μεταμορφώθηκαν, δεν μορφώθηκαν. Ο άνθρωπος μαθαίνει γράμματα για να εργάζεται με το Πνεύμα του Θεού. Αυτοί μάθανε γράμματα για να εργάζονται με το Πνεύμα του Σατανά και θα πάνε όλοι εκεί που θέλουν και αγαπούν. Εγώ αγαπώ τον Χριστό μου και για τον Χριστό μου, έστω κι αν είμαι δίπλα από το λάκκο, αλλά αν βρεθεί ανάγκη, ας μου κόψουν και το κεφάλι. Λέω μπράβο στο Χριστόδουλο και καλά θα κάνει ο Χριστόδουλος. Να κάνουν αυτό το πυρήνα που θα κάνουν. Να τους την έξω στον αέρα. Αυτή είναι όλη εκεί μέσα αυτός ο αχυρώνας που λέγεται Βουλή των Ελλήνων. Βουλή του Διαβόλου είναι, όχι Βουλή των Ελλήνων. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Κάθε φορά που θα ακούσουμε κάποιο καινούριο, κατά της θρησκείας. Να δώσουν τώρα. Έγινε η Ελλάδα, έγινε Σόδομα και Γόμορα. Πάει τελείως. Τα νέα Σόδομα και τα νέα Γόμορα. Δεν θα το επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός. Πιστεύω ότι στην αγάπη του που θυσίαζε τον Υιόν του για μένα και για όλους μας, όσοι τον πιστεύουν και τον λατρεύουν, δεν θα αφήσει τούτο τον τόπο με τόσα ιερά σκηνώματα, εκκλησίες, μεγάλες, μικρές, απάνω στα βουνά, στους λόγκους, στις παιδιάδες. Την αγάπη του που θυσίαζε τον Υιόν του για μένα και για όλους μας, όσοι τον πιστεύουν και τον λατρεύουν, δεν θα αφήσει τούτο τον τόπο με τόσα ιερά σκηνώματα, εκκλησίες, μεγάλες, μικρές. Τόσοι αγώνες, τόσοι άνθρωποι που έστω και με την αμαρτωλότητά τους παρακαλούν μέρα νύχτα το Θεό. Αλλά τώρα χρειάζεται ακόμα και δάκρυα, επαναλαμβάνω. Έχει και περισσότερο ο Πανάγαθος Θεός, επειδή σηκωθήκαν όλα τα εκατομμύρια των ανθρώπων επί της γης εναντίον του Χριστού, εναντίον του Χριστού. Τι λέει, τι ζητάει ο Χριστός? Μια αγάπη, μια δικαιοσύνη. Αν όλοι οι άνθρωποι να είμαστε όλοι αγαπημένοι, να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να επικρατήσει η δικαιοσύνη και όχι η αδικία. Φωνάζανε κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα και η Χούντα. Κακά τα ψέματα. 7 χρόνια είχε η Ελλάδα ευημερία, ησυχία, ηρεμία. Ήρθαν οι σατανάδες και να το το αποτέλεσμα του που μας φέρανε. Να μην λέει ο ένας καλημέρα στον άλλον. Κάτω οι εκκλησίες, κάτω οι εικόνες, κάτω. Σταματήσαν και τις καμπάνες, τάγκ, τάγκ, τάγκ και τελείωσε. Γιατί ενώ οι δερβίσιδες στην Τουρκία 4 η ώρα τη νύχτα βγαίνει και φωνάζει, δεν διαμαρτύρεται κανένας. Το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα. Εδώ οι μπαχαραγιάδες τους ενοχλούν οι καμπάνες. Δεν φτάνει που δεν πατάνε στην εκκλησία, πάνε και κατά της εκκλησίας. Αλλά θα πω και κάτι, ας με συγχωρήσει ο Παράγαθος Θεός. Κάνουν τις εκκλησίες για να μαζεύουν λεφτά. Να μην ρίχνει κανένας, δεν χρειάζεται ο Θεός κεριά και λιβάνια. Θα χρειάζεται αγάπη. Κύριος που πεινάει, σε αυτόν να του δώσουν να φάει.
Διψάει ο άλλος, θα του δώσω ένα ποτήρι νερό. Είναι ασθενής, να πάνε να τον επισκεφθούν. Αυτή την αγάπη θέλει ο Θεός και όχι αγάπης του τρώνε τα σκουλίκια. Ευχαριστούμε Γέροντα. Να είστε καλά και με την προσευχή σας να μας στηρίζετε όλους, όχι μόνο εμάς, όλο το λαό και να γίνεστε παράδειγμα για να πάρει μία αναλαμπή ανάσταση στην ψυχή του ο σύγχρονος χριστιανός και Έλληνος, γιατί αισθάνεται εγκαταλελειμμένος. Θέλω να είμαι παρόν. Είσαστε Γέροντα με την προσευχή σας. Θάρρος, γιατί και τότε οι άνθρωποι φτωχοί και δυστυχισμένοι ήταν. Κι όμως δεν λογάριζαν τίποτα, ομολογούσαν τον Θεό, τον Χριστό μας, σκόβαν τα κεφάλια τους, σκόβαν τα ποδάρια τους, σκόβαν. Έχουμε έναν, για μένα είναι ο μεγαλύτερος μάρτυρας. Γιατί? Διότι αυτό το φρικτό μαρτύριο αυτού του Αγίου, δεν ξέρω πώς το είπαν, αλλά όχι να δώσουν τη μεγάλη αυτή, όπως τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης. Ακούσατε το πολιτικό, το οποίο το έμαθα στα 11 μου χρόνια που είχα πάει στο Άγιον Όρος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεύτε ακούσατε γνώμη απάνθρωπων και θηριόμορφων. Διαπραχθείς ανασεβώς τυράννου του ομοτάτου. Ούτως λέει, κατεθέρισε και κατέκοψε αρθριδών ο δήλιος Ιακώβου του μάρτυρος. Δηλαδή, εδώ, εκεί και μετά εδώ, μετά εδώ, μετά απάνω. Λίγο. Αυτού τις οικεσίες λέει Χριστέ ο Θεός σώσοντας ψυχάς ημών. Αυτός ο μάρτυρας πώς άντεξε με την ανθρώπινη δύναμη. Εδώ λίγο κόβουμε το δάχτυλό μας και πονάζουμε και ορλιάζουμε. Όχι όλο το σώμα μας, τα πόδια, μετά τα γόνατα, απάνω στους βόφους και μετά πήραν το κεφάλι, αφού δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και έτσι μαρτύρησε. Και τώρα θα υπάρξουν προς κατεσχήνιο όλων αυτών των αντιχρίστων. Πήραν την εξουσία όλες από το 1974 και δεύτερον, όλο με υποσχέσεις και κάνανε μια διαβολοκρατία και όχι δημοκρατία. Τολμούν και λένε ότι έχουν δημοκρατία. Σατανοκρατία έχουν, όχι δημοκρατία. Και δεν έχει μείνει κανένα επίπεδο ανθρωπίνης αξίας. Όλα, όλες οι αρχές και εξουσίες, όλες διαφθαρμένες. Και όταν ήταν χριστιανοί, φαίνονται χριστιανοί. Έχω ορισμένες, είμαι 60 χρόνια εξομολόγος. Ακούω. Έχει και χριστιανούς. Θα το πω και τώρα, δεν ξέρω αν το έχω πει. Αυτό το ζευγάρι, ο Άγιος Αντώνιος και η Αγία Μαρία. Μας το είχατε πει να επαναλάβετε το Γέροντα. Το έχουμε εκεί. Το έχουμε, αλλά να το ξαναπείτε, γιατί η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Ήρθανε, καθίσανε και 78 χρονών ο Άγιος Αντώνιος και 75 η Αγία Μαρία. Τι έχουμε, λέει ο Μπαρμπαντώνη μου. Τι να έχω, πάτερ μου, λέει, δόξα τω Θεώ, η Αγία μου Μαρία δεν με στενοχώρησε, η Αγία μου Μαρία δεν με επέπληξε, η Αγία μου Μαρία δεν κάνει παρατηρήσεις, τώρα είπε 10-12 φορές, δεν. Πραγματικά έμεινα έτσι συγκινημένος που άκουγα έναν άντρα κατά το μέγιστο μέρος της ζωής του. Κύριε Μαρία, λέω, τι γίνεσαι, πώς θα πέρασες, λέω, με τον Μπαρμπαντώνη, τον Μπαρμπαντώνη, λέω, τον Αγία σας. Δόξα το Θεό Πάτρε μου, ο Άγιος Μαντώνης, ο Άγιος Αντώνης, ούτε με μάλωσε, ούτε με πίκρανε, ούτε τίποτα, ο Άγιος, με κάνανε να κλάψω
Και σηκώθηκα πάνω και τους αγκάλιασα και τους φύλαγα και έδωσα μια ευχή, τους έδωσα. Την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή να φύγετε μαζί, να πάτε στον πατέρα μας στον ουράνιο. Έφυγα. Μια μέρα πάλι που ήμουν στο γραφείο μου εκεί, κάνω έτσι το κεφάλι μου, βλέπω τον Μπαρμπαντώνη και τη Μαρία. Το μόνο που πρόλαβα και σκέφτηκα ήταν, αυτοί είχαν έρθει, λέω, τώρα κοντά πώς ήρθαν πάλι. Αυτό ήταν η σκέψη. Εγκέφαλος και στόμα κλείδωσαν. Ήρθαν, κάθισαν πάνω στο γραφείο, κούμπησαν έτσι τα χέρια. Ούτε με χαιρέτησαν, ούτε καθόλου, όπως κάνουμε συνήθως. Και με κοιτάζανε με ένα μηδίαμα, Μου προκαλούσε μια μέσα εσωτερική χαρά. Τους έβλεπε και δεν μου ερχόταν να τους μιλήσω. Ήταν κλεισμένο το στόμα μου. Πόσο καθίσανε κοντά μου, πόση ώρα, πόσο, δεν κατάλαβα τίποτα. Σηκώθηκαν και φύγαν, ούτε με χαιρέτησαν πάλι. Όταν συνήλθα, σηκώνομαι και έρχομαι εδώ. Λέω, δεν υπήρχε. Φωνάζω τα παιδιά. Ρε παιδιά, λέω, έφυγε, λέω, ο Μπαρμπαντώνης. Ποιος Μπαρμπαντώνης, λέω. Ο Μπαρμπαντώνης, λέω, που ήταν τώρα μαζί με τη Μαρία. Δεν ήρθε κανείς, λέει, εμείς δεν ανοίξαμε πόρτα. Τότε κατάλαβα, ήρθαν να μου αποδείξουν ότι όντως αγιασμένο ζευγάρι και πήγε στον πατέρα μας. Όποιος θέλει ας το πιστεύσει, όποιος δεν θέλει δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω πράγματα τα οποία έγιναν στη ζωή μου. Λοιπόν, τι θέλουν να λένε, θέλουν παραμύθια, παραμύθια είναι τα δικά τους. Εμείς πιστεύουμε σε Θεό αληθινόν και θα βρεθούμε και στα δεξιά Του. Με την αγάπη Του και το έλεος Του. Όχι με την αξία μας. Γιατί ο Παράδεισος, αυτή η αιώνιος ευτυχία θέλει υδρότες, θέλει και αίμα. Για να μπορέσει κανείς να αξιωθεί να την πάρει. Μόνο με το έλεος και την αγάπη του Πατέρα μας. Αυτό, όλους μας. Βαπτισμένοι μέσα στο όνομα Του. Εκείνοι οι οποίοι τον αρνήθηκαν θα πάνε εκεί πέρα. Τι δαιμονισμένοι, σας την έχω πει. Άλλο κι αυτό. Τα ομολογεί ο ίδιος ο διάβολος. Δεν έχω εγώ να φτάσω μέχρι εκεί το σημείο να λέω παραμύθια. Ήρθε ένας πατέρας προδιετίας με την κόρη του και το γιο του. Η κόρη του είχε δαιμονιστεί και τη γύρισε σε όλες τις ιερές και κόρες και σκηνώματα και στα Ιεροσόλυμα πήγε και στο Σινά πήγε ο άνθρωπος. Η κόρη του δαιμονίζεται. Τελευταία, αν ζούνε και με ακούσουν, ας μου πάρουν τηλέφωνο. Πήγανε στη Γαλλία για τη Λούρδη, την Παναγία στη Λούρδη. Αλλά μετανόησε ο άνθρωπος μόλις βγήκε από το αεροπλάνο και ξαναμπαίνει μέσα και γύρισε πίσω. Και από το αεροδρόμιο ήρθε εδώ. Και μου είπε την ιστορία του. Και όταν μου είπε αυτό το πράγμα, σηκώθηκα το γραφείο μου και ήρθα, τη σταύρωσα στο κεφάλι, είπα και μια προσευχή και ξαφνικά η Μαρία κάνει το κεφάλι έτσι και ανοίγει το στόμα και ακούω μια κρυστάλλινη φωνή. Άκουσε εγώ, αυτός ο κι εγώ, είμαι ο αρχιστράτηγος των δαιμόνων της κολάσεως και με διέταξε ο τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα να μπω μέσα σε αυτή. Και γυρίζει το λόγο ύστερα σε μένα. Και δεν μπορείς εσύ ούτε με τις προσευχές σου ούτε με τις νηστείες σου, ούτε με τα δάκρυά σου να με βγάλεις, παρά όταν διατάξει πάλι ο τριαδικός Θεός,
ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τότε θα φύγω. Θέλω να φύγω, αλλά δεν μπορώ. Γιατί τούτη με βασανίζει περισσότερο από ό,τι βασανίζουμε στην κόλαση. Εκεί τελείωσε. Συνήρθε και η κόρη. Και λέω, τι ήταν αυτό. Η κοπέλα δεν ήξερε. Η κοπέλα όμως, επειδή θα πούν τώρα μερικοί, ήτανε του Θεού, δεν ήταν του δρόμου. Ήταν 26 χρονών η Μαρία, φιλόλογος, και με το πνευματικό της πατέρα, με τις εξομολογήσεις της, με τις νηστείες της, με τις προσευχές της, με κατηχητικά σχολεία και με τη Θεία Κοινωνία. Αυτό ήταν που τον τάραζε το δαίμονα. Αλλά δεν μπορούσε και το βασάλιζε ο Θεός. Το είπε. Αν ξαναδιατάξει ο Θεός να φύγει, τότε θα έφευγε. Και έφυγαν οι άνθρωποι. Τι θέλουν να μου πούνε τώρα. Να τα αρνηθώ εγώ. Θα είμαι ο πιο ηλίθιος που θα υπάρχει στον κόσμο. Έπειτα από αυτές τις μαρτυρίες. Και ο διάβολος υπάρχει. Και η κόλαση υπάρχει όλα υπό την κυριαρχία του Θεού μας, του Χριστού μας και του Αγίου Πνεύματος. Μία θεότηση. Αυτά είναι. Ό,τι διαλέγει ο καθένας θα έχει. Γέροντα, ευχαριστούμε. Θέλετε να ρωτήσετε? Γέροντα, και τελευταίο ήθελα να έχετε, να μας δώσετε την ευλογία σας και την ευχή σας, ό,τι κάνουμε υπέρ Χριστού να είναι επισφραγισμένο με τη Θεία Χάρη. Στο μαρτύριο. Και να προσεύχεστε. Και στο τουφέκι να σας βάλουν και στο σταυρό να σας βάλουν. Μην φοβήστε, διότι η χάρη του Θεού είναι απάνω. Εκείνη έδινε και στους μάρτυρες τη δύναμη και αντέχανε και στα μαρτύρια και στα τα λάδια που βράζανε και τους ρίχνανε στο στόμα. Ο αγώνας γέροντα υπέρ πατρίδος είναι αρεστός στο Θεό? Αρεστός και αυτός είναι. Αρεστός είναι. Διότι τούτη η πατρίδα είναι ποτισμένη με τα αίματα των μαρτύρων του Χριστού μας και με όλα τα Άγια θυσιαστήρια. Και δεν θα μπορέσει να χορέψει ο διάβολος όπως θέλει. Τα οργανά του χορεύουνε. Θα έρθει η στιγμή που θα ξεκαθαριστούν και θα ξεβρωμήσει ο τόπος τούτος όλος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε γέροντα την ευλογία σου. Ευχαριστούμε γέροντα που... Εμείς είμαστε κοντά στο Θεό. Ακούσατε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και όχι ο Σοφρόνιος. Δεν πρέπει να παρέρχονται 40 ημέρες από την πρώτη Θεία Κοινωνία. Την τελευταία εβδομάδα του μηνός με προσευχή, με δάκρυα, με νηστείες, με εξομολόγηση, με καταλλαγή και κατόπι να προσερχόμαθα. Τώρα το νέο σύστημα, το είπαμε και προηγουμένως, φάτε, πιέτε, φράτε. Όχι. Εγώ είμαι λίγο χαζή. Γιατί? Είμαι. Θέλω μια διευκρίνηση σε αυτό, γιατί αυτό ακριβώς τώρα που είπατε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω εγώ πριν. Ναι. Δηλαδή, η σωστή, δηλαδή, η σειρά της Θείας Μεταλήψεως πρέπει να γίνει, δηλαδή, να μην περνά ένας μήνας που έχουμε κοινωνήσει. Οι 40 ημέρες. Να μην περνάνε. Δηλαδή, ναι. Πόσο είναι το τακτικό διάστημα που μπορούμε να κοινωνούμε φυσικά με... Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν μακαρίζω εκείνους οι οποίοι κοινωνούν τακτικά.
ούτε εκείνους οι οποίοι κάθε 6 μήνες, μα ούτε και εκείνους που μια φορά το χρόνο. Ποιους μακαρίζω, εκείνους οι οποίοι με τα καθαρούς συνειδότος προσέρχονται στα άχρωτα μυστήρια. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε, καμιά φορά έρχεται ο λογισμός, ο δεν θες να κοινωνείς, και έρχεται ο λογισμός και λέει, πώς είναι δυνατό, σου φέρνει τελευταία στιγμή κάτι στο μυαλό και λες, δεν είσαι άξιος να πας να κοινωνήσεις τότε. Πώς μπορείς να διακρίνεις αν ο λογισμός αυτός είναι εκ δεξιών ή εκ αριστερών. Σε πιάνει φόβος. Ναι, όταν έχουμε εξομολογηθεί και δεν αισθανόμεθα κάτι μέσα στη συνείδηση που είναι η φωνή του Θεού, αυτόν τον λογισμό τον φέρνει ο Σατανάς για να αποφύγει ο άνθρωπος πάλι. Α, δεν είμαι άξιος και δεν μεταλαμβάνω. Όχι. Είπα γιο πίσω μου Σατανά, ουδείς άξιος, ουδείς άξιος. Αν είσαι Άγιος, του λέει, πήγαινε κάθε μέρα να μεταλαμβάνεις. Υπάρχει Άγιος εδώ να μπορούμε να μεταλάβουμε. Οι ερημίτε που ήταν στην έρημο και μια φορά το μήνα και 6 μήνες και ένα χρόνο και 2 χρόνια και πάμε και στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία, 40 χρόνια δεν είχε μεταλάβει. Είχε αγιάσει όμως. Είχε αγιάσει. Και όταν συναντήθηκε με τον Ζωσιμά, τον αποκάλεσε το όνομά του. Δεν τον ήξερε. Ήταν ένδειξη ότι είχε φτάσει εκεί. Γιατί το κορμί της είχε γίνει πετσί και κόκαλο. Από τις νηστείες, από τις ταλαιπωρίες, από τα δάκρυα, αναμνησκωμένη το παρελθόν της ζωής της, έκλαιγε μέρα νύχτα. Κι όμως είχε γίνει Αγία. Και εκείνη η Αγία μια φορά στη ζωή της αξιώθηκε, την αξίωσε ο Κύριος να μεταλάβει τον αχράντο μυστηρίο και φεύγοντας ο Ζωσιμάς εκοιμήθηκε. Λοιπόν, είμαθα εμείς άξιοι, τολμούμε όλη την ώρα να πηγαίνουμε. Λέει, είμαι άρρωστη, λέει, και με κάνει καλά. Αλίμονο σε αυτούς που σκέπτονται έτσι. Για να είναι άρρωστοι, κάτι κάναμε στη ζωή μας. Και έρχεται το χέρι του Θεού απαλά, είτε και καμιά φορά και σκληρά, μας στρώνει στο κρεβάτι, και γιατί τότε βλέπουμε τον ουρανό. Γιατί όσο είμαστε όρθιοι, σαν τα ζώα κάτω κοιτάμε. Την ύλη. Μα δεν είμαστε ύλη. Έχουμε ψυχή, πνεύμα αθάνατον. Και αυτό πρέπει να είναι χρυσάφι, να λάμπει σαν το χρυσάφι η ψυχή μας και τότε να προσαρχόμεθα, να τολμούμε να βάλουμε το σώμα. Στο Άγιον Όρος εγώ ενθυμούμε η μοναχή που ζούσαμε με παξιμάδι και νερό την εποχή μου στην έρημο, σήμερα γεμάτη ηλεκτρικά φώτα. Κάθε 15 ημέρες μεταλαμβάναμε. Κάθε 15 ημέρες μεταλαμβάναμε. Προηγείται η εξομολόγηση των λογισμών μας και άμα κάναμε και κάνει παρέκκληση εκεί πέρα απάνω στις 300 μετάνοιες, άλλες 50 για να μεταλάβουμε την επομένη. Αυτή ήταν η πνευματική ζωή των Αγίων και των Γερόντων. Και όχι αυτό το σημερινό. Ο γεροντάς μου εμένα ήτανε πετσί και κόκαλο. Πετσί και κόκαλο. 70 ετών ήτανε. 300 μετάνοιες κάθε βράδυ. Πώς άντεχε εκείνος. Κι όμως αντέχανε. Αγρυπνίες όλη τη νύχτα. Το κομποσχύλι. Λιώνανε τα κομποσχύλια στα χέρια των μοναχών. Άλλη ζωή, γι' αυτό το θύμα. Κλαίει η ψυχή μου σε αυτό το κατάντημα που έχει σήμερα. Δεν είναι Άγιο, τώρα είναι τουριστικό. Τουριστικό.
Έχει και ψυχές εκεί. Έχει ψυχές του Θεού. Έχει και μοναχούς. Έχει και ένα μοναχό. Έχει. Αλλά το κακό έχει γενικευθεί. Πέσαν στα χρήματα. Χρηματολάτρες ο λαός. Χρηματολάτρε και οι μοναχοί. Από πού κι ως πού. Σας είπα παξιμάδι και νερό όλη την εβδομάδα και μια Κυριακή. Ένα Σαββατοκύριακο ήταν κουκιά, ρεβίθια και καμιά φασολάδα με πέντε κόμπους λάδι. Αυτή ήταν η ασκητή της ερήμου. Από το 1930 μέχρι το 50. Τώρα ο μοναχικός βίος είναι σαν να καλοπερνάμε καλύτερα, φεύγουμε από τη δίνη του. Τούτου του κόσμου και πάμε και ησυχάζουμε και έχουμε την ησυχία μας. Κάνουν τα τυπικά για από εκεί και πέρα φτάνει αρκετά ήδη. Είχα πάει σε ένα μοναστήρι. Και όταν άκουσα να τρώνε κρέας και να πηγαίνουμε τα λαμβάνω να τρώνε κρέας το Σάββατο και να πηγαίνουν το πρωί να μεταλαμβάνουν. Έκλαψα και σηκώθηκα και έφυγα. Αν είναι μοναχισμός αυτός, τι μοναχισμός. Έτσι είναι. Αχ, έχετε δίκιο Γεωργά, δυστυχώς. Δεν κατακρίνω κανέναν, ο Θεός θα μας κρίνει όλους, αλλά λέω την ιστορία πώς κατήντησε η ανθρωπότητα σήμερα. Ας μετανοήσουμε όλοι, νεκροί μεγάλοι, και να ρίχνουμε και κανένα δάκρυ, γιατί αυτό έχει μεγαλύτερη δύναμη από την προσευχή. Γέροντα, ευχαριστούμε για όλα, να είστε καλά και εύχεστε υπέρ μου. Θέλω να με ενημερώνεις, Ιωάννη μου. Τα πάντοτε θα σας λέω. Ό,τι γίνεται. Να ξέρω, δεν βλέπω. Εγώ στέλνω. Και να μας δίνετε κουράγιο. Γιατί μας έχουν εγκαταλείψει δυστυχώς, όπως είπαμε, οι ιερείς.